Facebook, κάνετε που είστε, πώ περνάτε. Εγώ είμαι η Αντιγόνη, για όποιον και όποια δεν με ξέρει, το Αντιγόνη Good Vibes, το καναλάκι μου. Και σήμερα έχουμε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ haul, διότι γύρισα από διακοπές, δεν είχε τίποτα το ψυγείο, οπότε πήγα και πήρα και τα πραγματάκια, η αλήθεια είναι, αν και δεν θα με δημιουργήσει, θα ξαναφύγουμε διακοπές. Αλλά εντάξει, ήταν 5-6 μέρες που μεσολαβούσαν, οπότε έπρεπε να εμφοδιαστώ. Και με ψυγείο πήρα 2 φαγητάκια. Πέντες Ναπολιτάνα με κόκκινη σάλτσα και μουσακά. Είναι το λέγεται τα έτοιμα, πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Πήρα μια ιταλική σαλατούλα από φρεσκούρι, αυτή είναι από σκλαβενίδι. Και έχει διάφορα μέσα τέλος πάντων, iceberg, μαρούλι, ραντίτσια κτλ. Εγώ βάζω και καραμποκάκι, ντοματίνια, σως, βινεγκρέτ, δηλαδή μουστάρδα, μυρόξυγο, λάδι και λίγο μελάκι. Και γίνεται τέλεια και καραμπόκι και παρμεζάνα και είναι σούπερ. Και μπέικον άμα θέλετε, και λίγο το πυράκι και είναι σαν σίζερ. Κάτσε, ελάτε να το κάνεις. Πήρα πρώτη φορά αυτά εδώ τα γιαουρτάκια. Το οποίο είναι βασικά λέει επιδόρπιο γιαουρτιού. Έβλεπα που πολλές κοπέλες τα παίρνουν στα παιδάκια. Και είπα να τα δοκιμάσω στο μικρούλι για να δοκιμάζει καινούργιες γεύσεις, μην βαριέται. Οπότε εδώ έχει μία σειρά με μπανάνα, μία με φράουλα και μία με βαρύκουχο. Έχουμε δοκιμάσει αυτά τα δύο, του άρεσαν, νομίζω τα έφαγε. Και τώρα θα φάμε το βαρύκουχο σήμερα. Βέβαια μετά σκέφτηκα ότι ήταν μεγάλη βλακία που τα πήρα. Αλλά έχουν κρατάνε αρκετό, γιατί θα φύγουμε τώρα με φαύλο και πότε θα τα φάει όλα αυτά, είναι και πολλά. Αλλά κρατάνε με δύο γιορτάκια. Και αυτά κρατάνε, και αυτά κρατάνε. Τελεία, σκουμπιντού. Βασικά αυτό τα διάλεξε μόνο του. Πλέον τα γιαούρτια πάει και τα παίρνει μόνο του ό,τι θέλει. Είναι με φράουλα και με τα μπυλάκια, τα γνωστά. Χωρίς μπυλάκια δεν τρώμε. Όχι. Δύο ριζόγαλα, τα οποία αυτά θέλουν άμεση κατανάλωση, γιατί αυτά χαλάνε γρήγορα. Οπότε σήμερα και αύριο θα φάμε ριζόγαλα, τώρα μπορώ να τα αφήσω να τα φάει όταν γυρίσουμε από το κουπέ, δεν υπάρχει θέμα. Να δω γράφει είναι σήμερα. Λοιπόν, τι άλλο πήραμε. Αυτά εδώ τα λαράκια που καρδείς με μήλο και κανέλα, τα έχω ξαναπάρει, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι για επιδόρπιο μετά από φαΐ. Είναι φανταστικά. Γενικά όπως λέει και η φίλη μου η Εύα, αυτή η εταιρεία έχει πολύ ωραίες πίτες, πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία και είναι και οικονομική γιατί νομίζω ότι αυτή είναι το λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φρουτάκια. Πήρα κερασάκια σε αυτό εδώ το κουτάκι. Ντοματίνια, που δεν είναι φρουτάκια βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Είναι οι τραγανούλες, οι γνωστές. Και αυτό νομίζω να προσκρεβενεί την ένα πολύ. Λοιπόν, φρουτάκια, ναι. Μιλαράκια κόκκινα. Εδώ. Πορτοκάλια για στύψιμο. Μιλαράκια πράσινα. Και έχω πάρει και μπανάνες, αλλά ξέχασα να τις βγάλω, αλλά δεν πειράζει, σας τώρα να το ξέρετε, ότι έχω και μπανάνες. Γιατί φτιάχνω πάρα πολύ ωραία σμούθι με όλα αυτά. Βάζω απ' όλα μέσα, βάζω και πάγο, βάζω και λίγο λεμόνι και γίνεται σούπερ. Λοιπόν, ωραίο γίνεται αν μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο ρούμι ή κάτι τέτοιο, θα γίνεται και ωραίο καλοκαιρινό κοκτέιλ αυτό, έτσι φρούτα με σούπερ. Λοιπόν, καρπούζι δεν πήρα, αλλά δεν μπορούσα να το κουβαλήσω γιατί είχα πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι με φρουτά και τελειώσαμε. Πάμε στα τυριά. Πήρα αυτό εδώ που είναι Good Egg Toast. Ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Και αυτό μάλλον θα το βάλω κατάψυξη γιατί δεν βλέπω να το τρώμε πριν φύγουμε. Οπότε κρίμα είναι. Κάνω ένα break να τα βάλω μέσα, να βάλω και το βάλω το μικρούλι. Αυτό εδώ, το Edwards, αυτό το παίρνουμε. Αυτά εδώ πια. Κάνω ένα διάλειμμα να τα βάλω μέσα, να μην χαλάσουμε, γιατί έχει και ζέστη πολύ. Και πανέρχομαι. Λοιπόν, και μετά το ευχάριστο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Το νοσαλάτα νίξ. Αυτή εδώ είναι με το καλαμπόκι, γιατί καυτερές δεν μπορώ να τις φάω, παίρνω φωτιά, έχει και τη ζέστη, τώρα δεν, και τίποτα.
Visko daļķām. Pieši mūvidēs. Jāņš pārmazīs, iekupēs. Nā, jāku man arī mēs tam ikruļi. Mēs pirdomē vitamīnēs. Viņā fruta, kad arī pārši fraula, fruta tu vēlsu, stafiņā, stāpoļā. Otra pīrāļa fruta klāpēs uz parā. Aftā esmu tu pīrāmi, kad es to pāru habēri, kad tā visi pānu aki pēra pucuļāji. Adekas cikļas, viņas vēl tas fāma, tad nekam kā zāhari. Manu tu arēs ir tu kutāji. Otra esmu tas fāma, kad es dūrēs tu kutāji tu tam apēzi. Επίσης, διάλεξε και πουλάκια. Ήταν δύο πακέτα, το ένα το φάγαμε. Ήταν μαζί, δύο, δηλαδή σαν προσφορά, σαν εκδοτικό πακέτο. Το ένα το φάγαμε, μας έμεινε το άλλο. Πολύ ωραία. Και μετά βάλεις το ψυγείο, είναι εντάξει. Άλλη φάση. Πήρα άλλη μια ψυχολόγητη αγορά, μια μαρμελάδα, φράουλα. Την πήρε για τις διακοπές και μετά θυμήθηκε ότι έχει και πρωινό το ξενοδοχείο, οπότε εντάξει, βέβαια δεν λύγει νομίζω αυτή, κρατάει μπόλικο. Ναι, εγώ ένα χρόνο έχει, το 22 λύγει, οπότε κανένα θέμα. Θα μπει προσωρινά στο ντουλάπι. Λοιπόν, σόδες σουέτ, πήρα αυτές που είναι με λεμόνι. Όχι, δεν πήρα αυτές με το λεμόνι τελικά, πήρα τις σκέτες. Αν και με λεμόνι ήθελα, αλλά ήταν δύο σκέτες. Λοιπόν, πήρα ζαχαρίνες, αυτές εδώ που δεν τελειώνουν ποτέ. Τις είχα κάνα 2-3 χρόνια το προηγούμενο πακέτο και μου τελείωσε. Από Knorr, 6XL pasta snack. Και αυτό μάλλον θα το πάρω μαζί έτσι για κάνα βραδάκι που θα πεινάω μαζί με τις τόνους σαλάτες και τα λοιπά. Πήρα μόνο μάδυλα για το μικρούλι. Είναι αυτό εδώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Είναι... δεν ξέρω τι είναι τώρα, τέλος πάντων. Είναι αρωματικό ποτό με ανθρακικό. Τι γεύση? Δεν ξέρω, αυτό ψάχνω. Μερόβι πρέπει να είναι, κοκτέιλ. Κοκτέιλ μερόβι. Πάνω, μ' αρέσουν να τα δοκιμάζω αυτά. Βέβαια, η τελευταία φορά που δοκίμασα κάτι παρόμοιο δεν ήταν πολύ καλά, δεν πήγε πολύ καλά. Αλλά όπως το βλέπω, μερόβι θα μου αρέσει πιστεύω. Το άλλο είχε κάτι περίεργο μέσα. Αυτό μου φάνηκε ωραίο. Λοιπόν, ένα γάλα ευαπορέ. Αυτό έτσι για τις διακοπές, για την πρώτη μέρα, αν δεν προλάβουμε να αγοράσουμε φρέσκο, θα το πάρω και αυτό μαζί. Αυτά δεν του τα δίνω γενικά τα ευαπορέ, αλλά είναι για περιπτώσεις ανάγκης ό,τι καλύτερο. Δηλαδή το έχεις, ξεμένεις από γάλα, τσου βάζεις αυτό. Εντάξει, δεν θα στείλω. Λοιπόν, τώρα αυτά εντάξει δεν είναι αυτό. Απλά ξέρετε ότι μου αρέσουν. Ένα μάνστερ, μεγάλο, και πήρα και τρία αυτά, τα κονκ. Τα οποία αυτά μου μοιάζουν πολύ με το χέρι. Και είναι αρκετά πιο φτηνά από το χέρι. Έχω μια χαρά είναι. Τα ισοτονικά. Πήρα αυτά εδώ. Καλύτερο να σας πω ότι αυτά εδώ, άμα τα ανοίξω, δεν θα σταματάω, το πάω το πακέτο σε ανοίξω. Το τρώω όλα μόνο μιας, τσακωνόμαστε με το μικρό, ποιος θα φάει τα πιο πολλά. Βουτάει ο μικρός, βουτάω και εγώ και έχουμε μάχη. Πάρα πολύ ωραία, κάστε σαλατισμένα. Άλλο να σας λέω, άλλο να τα φάτε. Λοιπόν, και τελευταίο, τελευταίο πραγματάκι έχουμε αυτά εδώ που είναι πανάκια πεθαριστικά, έχει 4 συσκευασίες και το κουτάκι τους. Πρέπει να είναι αυτά με τη φλωρίνη. Έχουν και μυρωδιά, λέει Sea Breeze. Και είναι για τις επιφάνειες. Και αυτά τα έψαχνα γιατί τα έβλεπα από πολλές κοπέλες που τα έπαιρναν και από τη Σύση και από την Κατερίνα και τα έψαχνα. Και τα βρήκα επιτέλους και είπα να τα δοκιμάσω κι εγώ. Δεν τα έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Όχι. Και τελευταίο έχουμε ένα ψωμί του τόστ. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul. Θα φάω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, την εγγραφή σας και πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας!